Τη χειρότερη περίοδο των τελευταίων πολλών χρόνων, ακόμα και δεκαετιών, διέρχεται αυτή τη χρονική στιγμή το επιχειρήν στο Ρέθυμνο, καθώς το αναγκαστικό λουκέτο λόγω κορονοϊού στα εμπορικά καταστήματα για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα άνοιξε πληγές που δύσκολα θα επουλωθούν. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω τόσο μειωμένη κίνηση, ειδικά αυτή την περίοδο του Μαΐου που η πόλη έσφιζε από τουρισμό, από επισκέπτες και από τους ντόπιους. Οι πελάτες κατά πάσα πιθανότητα μας έχουν ξεχάσει. Εμείς ερχόμαστε με πολλή αγωνία να ξαναστηθούμε και να ξανασυστηθούμε. Οι 58 μέρες και για εμάς που είμαστε έγκλειστοι μέσα ήταν πολύ δύσκολο και θεωρώ ότι χάσαμε και αρκετά μεγάλο αριθμό πελατολογίου. Η κεντρική δρόμη της πόλης όπως η Αρκαδίου και η Εθνικής Αντιστάσεως θυμίζουν έρημο τοπίο, ενώ ελάχιστοι είναι πλέον οι καταναλωτές που κάνουν τα ψώνια τους. Μόνο βλέπετε, δεν ψωνίζετε έτσι? Αν θα μου αρέσει, θα ψωνίζω. Κάνουμε και έρευνα, βέβαια. Θα δούμε τις τιμές όλα. Τα μαγαζιά άνοιξαν, αλλά δυστυχώς ο τζίρος των καταστημάτων είναι μηδενικός, όπως ήταν και σαν να ήταν κλειστά. Ο κόσμος τις δύο πρώτες μέρες κατέβηκε στην αγορά, έκανε μια βόλτα. Περισσότερο για να δει τα μαγαζιά ανοιχτά παρά για να ψωνίσει. Με μηδενικό τζίρο στα ταμεία τους, με τις τραπεζικές κυρίως υποχρεώσεις να τρέχουν και με το αβέβαιο μέλλον της τουριστικής περίοδου, ο εμπορικός κόσμος του Ρεθύμνου παλεύει για να κρατηθεί ζωντανός παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με μαθηματική ακρίβεια, τα χρήματα τα οποία δίνει για να στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζόμενους δεν αρκούν παρά μόνο για ελάχιστες πρώτες ανάγκες. Εμένα με ανησυχεί. Και όχι μόνο εμένα, όλων που κάνουμε το ίδιο επάγγελμα. Είμαι πολύ θυμωμένη με την κυβέρνηση, διότι τα 800 που μας έδωσαν, τα έδωσαν μετά από 58 μέρες. Κανείς δεν νοιάστηκε πώς 58 μέρες μπορώ να περάσω εγώ. Και αν έχω χρήματα, ένα, δύο, τα 800 δεν μου κάναν τίποτα. Να πληρώσω τι, το ενίκιο, τι να πληρώσω, τη ΔΕΗ, το ΟΤΕ, να βάλω εμπορεύματα στο μαγαζί μέσα ή να έχω βάλει εμπορεύματα και ξαφνικά να απευθύνομαι στον τουρισμό και αυτά να μην δουλέψουν. Ο κίνδυνος των λουκέτων ακόμα και στο Ρέθυμνο είναι περισσότερο ορατός από ποτέ, ακόμα και στη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ απέτηση του εμπορικού κόσμου είναι να ανοίξει στρόφιγγα των τραπεζών με ευνοϊκότερους όρους για τους επαγγελματίες. Τι είδος λουκέτα θα είναι και αυτά τα λουκέτα πού θα μεταφερθούν? Διότι λέμε ότι θα πρέπει να η τεχνολογία να μπει στα καταστήματά μας μέσα και δει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν ξέρω αυτά τα λουκέτα αν θα μεταφερθούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Όλα είναι ρευστά. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να μην κλείσει κανένα μαγαζί. Η μόνη λύση για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις είναι να επιδοτήσει η κυβέρνηση την εργασία και όχι την ανεργία, να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν προσωπικό, το οποίο με το να προσλάβουν προσωπικό θα πληρώνεται το προσωπικό και τα λεφτά αυτά θα πέφτουν στην οικονομία και στην τοπική αγορά. Όπως επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, να πιέσει τις τράπεζες να δώσουν χαμηλότοκα και μακροχρόνια δάνεια στις επιχειρήσεις με ελαστικότερους όρους από ό,τι υπήρχαν προηγουμένως. Γιατί αν είναι με τους ίδιους όρους που τα έδιναν προηγουμένως, ελάχιστοι πάλι θα μπορέσουν να πάρουν δάνεια. Οι εμπόροι του Ρεθύμνου πάντως, παρά το τείχος που ορθώνεται μπροστά τους, δηλώνουν πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τη μάχη ώστε να μην σβήσει το φως σε καμία βιτρίνα καταστήματος.